Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Γιώργος Πουλιαράκης θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο σημερινό Eurogroup του Λουξεμβούργου, στο αυριανό ECOFIN και εν συνεχεία στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Το σημερινό Eurogroup, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, δεν θα έχει ελληνικό άρωμα. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ασχοληθούν περισσότερο με το κατά πόσο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης πρέπει να μετασχηματιστεί στο νέο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και πολύ λιγότερο με την Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παίρνουν τη σκητάλη των ψηφιακών νομισμάτων από τις Ιαπωνικές και ετοιμάζουν το δικό τους ηλεκτρονικό νόμισμα αγκαλιάζοντας την τεχνολογία blockchain. Όπως αποκάλυψε κορυφαίος στέλεχος της UBS στο Bloomberg, στο τραπέζι των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης έχει πέσει η ιδέα της δημιουργίας ενός νομίσματος διακανονισμού συναλλαγών, το οποίο θα χρησιμοποιήσει στις διατραπεζικές συναλλαγές και την αγορά τίτλων. Σε αντίθεση με το Bitcoin, το οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, κυρίως επειδή αξιοποιείται στο Darknet, η ιδέα του ψηφιακού νομίσματος ήρθε για να μείνει. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 μειώνουμε κατά 10% τα δημοτικά τέλη για όλους και κατά 50% για τους τρίτεκνους, ενώ τα έχουμε ήδη μηδενίσει από το 2015 για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία, αναφέρει σε άρθρο του στο insider.gr ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και αυτό το επιτύχαμε σημειώνει κυρίως τη μεγάλη αύξηση των εσόδων που οδήγησε στην εκτόξευση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά 9 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Η συνταγή της επιτυχίας, απλές μεθοδικές κινήσεις νοικοκυρέματος με περιορισμό των δαπανών και φυσικά η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων υποστηρίζει. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημείο άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη μόνο κυβέρνηση 788,63 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.